οι συντελεστέ οι οποίοι του μειωμένου ΦΠΑ αφορούν τα τρία νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος λόγω των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Υπάρχει λοιπόν το παράδοξο για τα υπόλοιπα έξι νησιά ότι τελικά ο συντελεστής είναι ο ίδιος με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι παράδοξο γιατί στα υπόλοιπα έξι νησιά ένας πληθυσμός της τάξης των 26 έως 27.000 ανθρώπων που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα ακόμα και από τα τρία μεγάλα νησιά βρίσκεται στο καθεστώς της υπόλοιπης Ελλάδος. Η ανακοίνωσή μας λοιπόν και ο προβληματισμός μας ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων μεταξύ των συναδέλφων του Προέδρου, εγώ είμαι αντιπρόεδρος στην ΠΕΔ, αλλά και των υπόλοιπων συναδέλφων, αποφασίστηκε εστάλει το συγκεκριμένο έγγραφο προς όλους τους συναρμόδιους γύρω από το ζήτημα υπουργούς και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να ισχύσει ο μειωμένος συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας και για τα υπόλοιπα νησιά ισότιμα και ισομερός. Αυτό δεν θα πάψουμε να το φωνάζουμε και να το διεκδικούμε προς κάθε κατεύθυνση. Το έγγραφο το οποίο εστάλει και η απόφασή μας είναι για το μεταφορικό ισοδύναμο, παρατηρούνται καθυστερήσεις σημαντικές. Είναι το μέτρο αυτό το οποίο διευκολύνει επιβάτες και εμπορεύματα για να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση σε ό,τι έχει να κάνει με την υπηρετική Ελλάδα. Διότι τα νησιά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αδικούν το από παλιά και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και πρέπει λοιπόν να απαλληφθούν όλες αυτές οι αδικίες οι οποίες πλήττουν τον νησιωτικό χώρο και τους νησιώτες. Παράλληλα, αυτό το οποίο αναφέραμε είναι να επεκταθεί το μέτρο και στη μεταφορά καυσίμων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μιλάμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, ούτως ώστε και τα καύσιμα να μπουν σε αυτό το καθεστώς και να έχουμε απαλλαγές και ελαφρύνσεις για να μην παρατηρείται το φαινόμενο της μεγάλης διαφοράς των τιμών μεταξύ των νησιωτικών περιοχών και της υπηρετικής Ελλάδας. Συνεχίζουμε δυναμικά, διεκδικούμε, διότι το ξαναλέω και θα το λέω πάντα και πάντοτε, τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κερδίζονται.